Σας καλωσορίζουμε στο επενδυτικό newsletter της Εθνικής Τράπεζας. Η προσωρινή επιβράβευση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κάτω από το 2% και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν σημεία αναφοράς των επενδυτικών αποφάσεων. Στην Ευρωζώνη, η ετήσια μεταβολή του δίκτυου τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 1,8% το Σεπτέμβριο, κάτω του στόχου της ΕΚΤ για 2% για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2021. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κυβερνήτης Τράπεζας Αγγλίας, κ. Μπέιλι, άνοιξε το δρόμο για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, εφόσον οι εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού εξακολουθήσουν να είναι ευνοϊκές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δυναμική της αγοράς εργασίας στους επόμενους μήνες θα καθορίσει την ταχύτητα μείωση των επιτοκίων από τη Fed, με τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου ιστορικά να μην επηρεάζουν τις αποφάσεις Κεντρικής Τράπεζας. Στη χώρα μας, ενίσχυση του δίκτυου οικονομικού κλίματος το 110,2 το Σεπτέμβριο, έπειτα από 3 μήνες υποχώρησης, με την εμπιστοσύνη στη βιομηχανία σε υψηλό 2,5 ετών. Παράλληλα, το ισχυρότατο ενδιαφέρον των επενδυτών οδήγησε στην υπερκάλυψη κατά 10,4 φορές της προσφοράς μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με συνολικό τίμημα 700 εκατομμυρίων ευρώ. Στην εικόνα παρουσιάζοντας τα χρηματιστήρια από την αρχή του έτους, ο δείκτης S&P 500 βρίσκεται στο 19,5%, ο δείκτης DAX στο 13,5%, ο γενικός δείκτης ελληνικού χρηματιστηρίου στο 9,7% και ο δείκτης Nikkei στο 15,2%. Συνεχίζοντας με την εικόνα των χρηματιστηρίων για την περασμένη εβδομάδα, πιέσεις στις διεθνείς μετοχές των ανεπτυγμένων οικονομιών λόγω ανησυχιών στο γεωπολιτικό πεδίο και του ενδεχόμενου συνεχιζόμενης απότομης αύξησης των τιμών πετρελαίου, με το δίκτυο αναφοράς Eurostox να σημειώνει απώλειες περίπου 3%. Πιο συγκεκριμένα, στην εικόνα παρουσίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου κινήθηκε χαμηλότερα, ακολουθώντας και τις διεθνείς τάσεις, ενώ ξεχώρισε η διάθεση μέρους του μετοχικού ποσοστού 10% από σύνολο 18,4% που κατήχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική Τράπεζα. Σχετικά με τα κρατικά ομόλογα, σταθερό στις 100 μονάδες βάσης το περιθώριο spread των ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών ομολόγων, τη στιγμή που η Ιταλία έχει 135 μονάδες βάσης. Στο συνάλλαγμα, το ευρώ επιστρέφει χαμηλότερα έναντι του δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών στα 1,10 δολάρια, εν μέσω αυξημένης πιθανότητας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει το επιτόκιο αναφοράς και σε συνεδρία του Οκτωβρίου. Κλείνοντας με τα εμπορεύματα, σημαντική ανατίμηση για τις τιμές πετρελαίου κατά 8% σε 78 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της όξυσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.